Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε χρόνους, μήνες χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι κι από σένα. Χαλανή πατρίδα, πολύ αγαπημένη. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με ένα σημαντικό και αξιοθέβαστο άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Πεσλή. Ο κύριος Γιάννης ξενιτεύτηκε στη μακρινή χώρα της Αμερικής για μια καλύτερη ζωή στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που θα ακούσουμε τη δική του ιστορία ζωής. Γεννήθηκα στο Αγρίνιο, αλλά είμαι γόνος, περήφανος γόνος. Αγραφιωτών. Ο πατέρας μου τουλάχιστον, που είναι η καταγωγή, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μάραθο η Βρετανίας, Τέος Μύρεση, το χωριό γενέτειρας του Κατσαντώνη, από το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και ήρθανε, όπως κατεβαίναν τότε με τα πρόβατα, είχαν πάει προς τα μέρη της Λεπενούς, μετά μπήκαν στη Σπολάιτα, Αγρινίου, μετά στο Ελαιόφυτο Σμόλιανα και μετά ήρθαν μέσα στα Αγρινίο, κάτω στην Τούτσακα. Εκεί γεννήθηκα εγώ και μεγάλωσα. Νιώθεις Αγρινιώτης ή Αγραφιώτης? Α, σίγουρα 100% και τα δύο, δεν μπορώ να τα χωρίσω. Γιατί με πήγαινε ο πατέρας μου από το χέρι που ήμουν 2 χρονών, 3, με πήγαινε στον Πανατολικό. Και εγώ, όποιος είναι ακαρνάνας, όποιος είναι αιτωλός, είναι πάντα στη ζωή του, όχι πανετολικός, είναι πανατολικός. Έτσι το λέμε εμείς οι Αγρινιώτες. Την παιδική σας ηλικία την περάσατε στο Αγρίνιο. Πώς θυμάστε το Αγρίνιο τότε? Πήγαινα στο γυμνάσιο και μετά, για να μην, λόγω ότι ήμασταν σε αυτή την ηλικία τότε που θα κάναμε τίποτα κανιά στραβή, εμένα ο πατέρας μου έγραψε στην γυμναστική εταιρεία που ήταν στην πλατεία Δημάδη, νομίζω λέγεται τώρα, δίπλα στο ταχυδρομείο. Έμπαιναμε από πίσω μέσα, είχε μπάσκετ εξωτερικό και χορεύαμε στο ταρτάν εκεί. Ένα αυτό και μετά. Εγώ είμαι φανατικός πανατολικός. Πήγαινα στο γήπεδο γιατί εκεί έκαναν και προπονήσεις και θυμάμαι τότε έμπαινε η καταβρεχτήρα μέσα να βρέξει το γήπεδο για να παίξουν οι παίκτες, να με σηκώνα τη σκόνη. Πηγαίναμε και χορεύαμε. Ήταν τότε τα Παπαστράτια. Πω, τα Παπαστράτια. Χαζεύαμε γιατί ήμασταν μικροί. Νοσταλγήσε και να τα χρόνια που πριν φύγει. Ναι, βεβαίως, γιατί υπήρχαν αυτά τα συστατικά των χαρακτηριστικών του Έλληνα, που υπήρχε φόβος από σεβασμό όμως, έτσι. Ήξερε ο ένας ποιος είναι ο άλλος, αυτά και εκείνα, τώρα ανοίγεις την πόρτα, ούτε κανένας δεν σε καλημερίζει ή δεν σου λέει μια καλή κουβέντα, δεν υπάρχουν κάτι τέτοια. Και ενώ ο κόσμος τότε ήταν πιο συνεργάσιμοι,
πιο ζεστή, πιο... ανθρώπινη. Αυτό δεν λέγεται αλλιώς. Ναι. Και είχαν περισσότερο φιλότιμο. Όχι μόνο είχαν φιλότιμο, περισσότερο φιλότιμο. Για ποιο λόγο αποφασίσατε για να φύγετε τόσο μικρό στην Αμερική? Φτάσαμε σε ένα σημείο, ο πατέρας μου, τέλος χωρέστον, είχε πολύ μεγάλο μυαλό και αποφάσισε ότι το καλύτερο μέρος, μάλλον, για το μέλλον των παιδιών θα ήταν η Αμερική, γιατί νόμιζε τότε θα πάμε, θα μάσουμε πόσα δολάρια θα μάσουμε, γιατί τα πετάνε στον δρόμο και έτσι λεγόταν ή θεωρούσαν μερικοί. Λοιπόν, και πήγαμε στην Αμερική, σπουδάσαμε και δεν γυρίσαμε όμως. Αυτό είναι το κακό. Ήταν να πάμε 5 χρόνια. Πήγατε οικογενειακώς? Οικογενειακώς. 4 πήγαμε, 1 με έμεινα. Πολυτεκνική οικογένεια. Ήμασταν 2 αδέρφια. Τώρα είμαι ο μόνος που έμεινε. Όταν το βράδυ πρωτού φύγετε από εδώ. Την ημέρα που ήρθε το ταξί να μας πάρει το πρωί, ήρθε ο φοβός μου να μας χαιρετήσει και η γιαγιά μου. Και επειδή είμαι ο πρώτος με το όνομά του, μου έδωσε τα τσαρόγια που φοράγε, ένα σουγιά που έφερα από την Τουρκία και το ντουλαμάτι τα οποία τα έχω και κάνω το σταύρο μου κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει, λεβέντε μου, εγώ δεν θα σε ξαναδώ, είμαι μεγάλος τώρα. Ο παππούς. Ναι, εσείς θα φύγετε, να σου πω 3 κουβέντες. Όποιος βγάλει μουστάκι, δεν το ξέρεις ποτέ. Οι άντρες. Και με φύγησε. Και αυτή ήταν η τελευταία μου λέξη μέσα στο 75 που φύγε. Μόλις πήγαμε να προσγειωθούμε στη Νέα Υόρκη, γιατί ήταν 8 η ώρα το βράδυ, την ημέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής, αυτοί έχουν πολλά... και εγώ νόμιζα ότι ρίχνανε αντιαεροπορικά και λέω, φώναξε στη... Λέω, πες τον πιλότο να στρίψει, μας ρίχνουν αντιαεροπορικά κάτω. Ενώ ήταν περιοτεχνήματα. Και εντάξει, προσγειωθήκαμε. Την άλλη μέρα ήταν το κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρεις πού πατάς. Είναι σαν να πας στο διάστημα. Ευτυχώς ήταν πολλοί Έλληνες εκεί και μας πήρανε κάτω από τις αγκάλες και συνεχίσαμε έτσι. Υπάρχει καημός του ξενιτεμένου που να θέλει να επιστρέψει έστω και πεθαμένος στην πατρίδα? Να σας πω μια κουβέντα. Είναι 2 τα αυτά. Ως πρόεδρος του Βελουχιού που έκανα των Ευρυτάνων Αμερικής, δυστυχώς, τώρα μιλάμε για θλιβερά γεγονότα, πέθανε ένας πρόεδρος ενός τοπικού τμήματος στη Βοστόνη, από εμάς είναι 7 ώρες μακριά. Και πήγα εκεί. Και λέω, να σας πω κάτι. Εγώ όταν συνηθίζω και πάω σε τέτοιο γλέντι, γιατί γλέντι πρέπει να είναι τώρα η κηδεία, λέω, θα του κάνω ένα δώρο, εύχομαι να μην παραξηγείς κανένας. Και έβγαλα ένα φακελάκι, είχα χώμα από το μάραθο μέσα και του λέω, Χριστό, ας πω μια κουβέντα. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε χρόνους, μήνες χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλανή πατρίδα, αγαπημένη, αδερφέ, δεν έχω τίποτα. Έκαζε η εκκλησία όλη κι εγώ. Και μετά κάναμε 2 ώρες να ξαναρχίσουμε πάλι το τι έγινε. Και μου λέει ο αδερφός του, αδερφέ μου, τι μας έκανες? Ήταν το ποίημα που είπα, το ξέρω απ' έξω ολόκληρο, ακόμη από την πρώτη δημοτικό στο ορφανό. Μετά πέθανε ο πατέρας μου, εμένα τον φέραμε εδώ όπως εγώ στον πατέρα. Και την τελευταία κουβέντα αυτό που έχει του λάψε. Πατέρα, το έκανα και αυτό, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Τον έφερα στον πατέρα. Πιστεύετε ότι το χώμα είναι ο κυριότερος λόγος που ο Έλληνας είναι σφιχτά δεμένος με την πατρίδα του? Αχ, αυτό το χώμα. Μια πατρίδα έχουμε. Και εμείς, ιδιαίτερα οι αγραφιώτες, γιατί εγώ το λέω άγραφτο ακόμα, γιατί δεν πατάει άνθρωπος στο κεφάλι, ούτε στις γιορτές. Είναι κάτι που με έλκει εμένα, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλον, αλλά πρέπει να είναι αυτό και μόνο. Γιατί οι περισσότεροι περάσανε από τη ζωή. Τι πας να είδες τα κατσίκια, τις γίδες, τα πεσμένα τα σπίτια. Κάτι σε τραβάει να πας στο χωριό όμως. Η Ελλάδα είναι φως. Είναι φως το οποίο δυστυχώς αυτοί που μένουν εδώ οι περισσότεροι, όχι όλοι, έτσι, και οι νέες γενναίες,
δεν το καταλαβαίνουν την αξία του και εύχομαι ποτέ μην χάσουν αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα. Έχει μαγεία η ελληνική γλώσσα. Εγώ μιλάω 4 γλώσσες άπτυστα, έτσι, άπτυστα. Διαβάζω, γράφω. Λοιπόν, όταν μιλάς ελληνικά σωστά όμως, έτσι, λέμε για γραμματική, όχι αυτά που βλέπω στο Facebook ή κάτι άλλες αναρτήσεις που κάνουν και είναι τόσο ανορθόγραφες που να μην πω. Είναι σαν να γράφεις ένα ποίημα όταν μιλάς την ελληνική γλώσσα σωστά όμως. Εκκλησία πηγαίνετε? Έχω τελέσει πρόεδρος της κοινότητάς μας. Πηγαίναμε και ευχαριστώ γι' αυτό την κυρία Μαρία, τη γυναίκα μου, η οποία είναι σπαρτιάτισσα στην καταγωγή της, αλλά η ψυχή της είναι 1000% στο Μάραθο. Η οποία πηγαίνει τα παιδιά μου συνέχεια στην εκκλησία, στο ελληνικό σχολείο, στο κατηχητικό, ό,τι είχε να κάνει με το χορούς, ό,τι είχε να κάνει με την ελληνική αυτή πρώτη. Και ήταν πρόεδρος στη Φιλόπτωχο και αυτά για εκείνα. Και είναι ακόμη. Όταν φτάσατε στην Αμερική, τι ακριβώς κάνατε, τι δουλειές κάνατε? Λοιπόν, ο πατέρας μου δούλευε στη Diner, λέγεται, είναι ένα εστιατόριο, είναι 24ωρο. Πήγαινε εκεί και έπαιρνε πιάτα ο άνθρωπος. Η μητέρα μου πήγε και γάζωνε. Εμείς πηγαίναμε στο σχολείο με τον αδερφό μου. Μετά το σχολείο σπουδάσαμε. Εγώ πήγα... Είχα μπει σε ένα πενταετές πρόγραμμα, λόγω που είχα καλούς βαθμούς ιατρικής. Ήθελα να γίνω εγκεφαλικός χειρούργος. Το είχα έτσι από τότε. Ο πατέρας μου δεν λεγότανε, δηλαδή με το που με κοίταζε, άναβε. Δεν με συλλαβαίνει, μου ό,τι θέλεις. Δυστυχώς πήγα, έφυγα από τον παπά και την μαμά. Δεν πήγαν τα πράγματα έτσι, γιατί με τράβαγε η μπάλα, γιατί έπαιζα στην ομάδα και μου δένανε και υποτροφέα. Και δεν πήγαινα στα μαθήματα, εντάξει, το παρέτησα μετά. Αλλά μετά από λίγο το συνειδητοποίησα και ξαναεπέστρεψα. Και μετά αντί για ιατρική, πήγα στην πολιτική. Πήρα μάστερς, έχω μάστερς στην πολιτική. Έγραψα ένα σύγγραμμα, μεγάλη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει πήγαινα και για το διδακτορικό μου και 4 μαθήματα και τη διατριβή μου πριν τελειώσω, το παρέτησα γιατί είχαμε έναν καθηγητή, δεν τα πηγαίναμε καλά. Και εγώ από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας μου και εδώ δεν μου λέει κανένας τι θα κάνω, κανένας. Τι δουλειές έχετε κάνει? Από πιάτα, έχω καθαρίσει τα πατώματα, έχω καθαρίσει τουαλέτες, ό,τι θέλετε να πείτε, αλλά... Επειδή είχα αυτά τα διπλώματα, πήρε ένας Έλληνας βουλευτής τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω, μήπως θες να δουλέψεις στο γραφείο μου. Και έπιασα και μετά πήγα σε άλλη μεγαλύτερη θέση και εδώ και ο Θεός βοηθός. Τώρα φτάσαμε, πήρα σύνταξη, τώρα έρχομαι, πού? Δεν πάω στην Τζαμαϊκά. Δεν πάω άλλο. Τα γραφά πάω. Έρχεστε κάθε καλοκαίρι στην πατρίδα? Θεού επιτρέποντος, ναι. Μουστάκι είχατε πάντα? Πάντοτε, εκτός ότι μόλις πρώτο μπήκα στο στρατό και μετά την πλήρωνα την ύφη, γιατί πήγαινα με την οδοντοβούρτσα μου και καθάριζα τα μπάνια. Λέει, δεν το ξέρεις, πάει, τελείωσε. Πάντα. Μετά... Είναι αυτό που σας είπε ο παππούς για να το κρατήσετε και το κρατήσετε από τότε? Ναι, βεβαίως. Η ελληνική κοινότητα είναι δυνατή εκεί που μένετε? Η ελληνική μας κοινότητα ήταν δυνατότερη ακόμη εδώ και 20-30 χρόνια. Για λόγους πολλούς δεν μπορώ να τους εξηγήσω, παρόλο όμως. Έχει όχι αδυνατήσει, αλλά έχει γίνει πολύ, μπήκαν πολλοί ξένοι μέσα και αυτοί τα βλέπουν κάπως αλλιώς. Πόσα χρόνια είσαστε πρόεδρος στο... Έκανα 2 θητείες, νομίζω ήταν 2 ετών η μία, άρα επομένως 4, και μετά παρέδωσα, λέω, έκανα, σας έδειξα το παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει βάσει άλλων ιδεών. Πιστεύετε ότι τα όνειρά σας πραγματοποιήθηκαν? Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, μηδενός εξαιρωμένο, πιστεύουμε στην ελευθερία της σκέψης και φιλοδοξεί ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η ευκαιρία που μας δόθηκε να πάμε στην Αμερική, που είναι η χώρα της ελευθερίας, ας μην το πιστεύουν μερικοί άλλοι αυτό, ή δεν το βλέπουν έτσι.
ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τότε και ότι τα όνειρά μας γίνανε έτσι, γιατί είχαμε αυτό το μείγμα μέσα μας να παραμένουμε 100% Έλληνες. Τώρα, αγραφιώτης εγώ, σπαρτιάτησα γυναίκα μου, γινόταν να γίνει άλλος χαλβάς. Πώς νιώθετε όταν βλέπετε την ελληνική σημαία? Σκυρτάει η καρδιά μου και σε πολλά βίντεο δικά σας που έχω δει, στο τέλος, κλαίω όλη μέρα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μερικές φορές, αντί να πάω να κάνω τη δουλειά μου που έχω δική μου δουλειά, έτσι, άμα ανοίξω και εδώ κάνω καινούριο βίντεο, κλαίω όλη μέρα, δεν πάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας ταριχευτής. Φτιάχνω ζώα. Αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα ξαναπηγαίνετε μετανάστες στην Αμερική? Ναι. Καταφατικά, ναι, θα πήγαινα πάλι. Είστε ευχαριστημένος από τη ζωή? Δόξα να έχει ο Κύριος. Δόξα να έχει ο Κύριος. Γιατί μένουμε σε μια χώρα εκεί που μας επιτρέπει. Είμαι σίγουρος ότι εδώ αυτό δεν γίνεται. Και παρόλο που είναι η χώρα μου, να βγάζω την ελληνική σημαία έξω μόνο και να μην βγάζω την αμερικανική. Εγώ ως βετεράνος τη βγάζω και δυο μας. Αλλά δεν μου λέει κανένας, κατέβασατε αυτή κάτω, γιατί θα έχουμε ιστορίες. Τι συμβουλές θα δίνετε σε κάποιον που θέλει να έρθει στην Αμερική? Δεν πάει ο κόσμος που ήταν τότε, δεν το λέω για να κατεβάσω κανέναν, αλλά αυτοί που πήγαν τότε ήταν αμόρφωτοι. Πολλοί από αυτούς που έρχονται τώρα, όχι ότι είναι μορφωμένοι, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν πάνε όλοι να πλύνουν πιάτα όπως πλύνανε τότε ή να πάνε να πλύνουν σπίτια άλλων ή να καθαρίσουν. Τι να τους πω, η εργασία ποτέ δεν έχει καμία ντροπή. Αποκλείεται. Έτσι, να δουλεύεις, να είσαι τίμιος και προχωράς. Άμα έχεις το μυαλό σου και μια κατεύθυνση και έχεις ένα στόχο, μπορείς να το πετύχεις. Τώρα ανάλογα τι είναι, μπορεί πάνε μερικοί ως ακαδημαϊκοί εκεί. Να, εντάξει. Βλέπουν και τα Αμερικάνικα και πολλοί κολλάνε και μένουν εκεί, γιατί είναι άλλο το σύστημα και τους προσφέρει κάτι παραπάνω. Τώρα να φύγει ένα παιδάκι από εδώ επειδή δεν βλέπει, πού θα πάει, άμα δεν έχει ένα δίπλωμα ή μια κατάρτιση μηχανική, μηχανικός αυτοκίνητο, πού θα πάει? Πώς βλέπετε τους σημερινούς Έλληνες? Οι περισσότεροι είναι τεμπέληδες. Καλομάθανε, δεν ξέρω αν είναι από το πολιτικό σύστημα ή κάτι άλλο, να κάθονται στο κρεβάτι και να περιμένουν λεπτά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν λένε, παππούλη, εσύ που έχεις ελιές, άμα χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαι. Όχι να πάνε να πίνουν καφέ με το μισθό της γιαγιάς. Υπάρχει ο σεβασμός? Να σας πω κάτι. Μου φαίνεται πολύ παράξενο, δηλαδή, έχω χάσει πάσα αυτή. Να περνάω στον δρόμο και όταν περνάω δίπλα σε ένα γέροντα ή γερόντισσα, του λέω καλημέρα σας. Και με κοιτάνε λες και είμαι κανένας παλαβός. Ω, λέει και κάποιος καλημέρα. Αυτοί όμως δεν λένε. Εντάξει, ο γεροντότερος. Μερικοί άλλοι περνάνε, σε κουντράνε, το λέω για αστεία, έτσι, σε σκουντάνε. Ούτε καλημέρα, ούτε περνάς ένα στενό πεζοδρομάκι και φέρνουν και από τις δύο μεριές τσάντες. Ναι, κάντε εσείς να πέρασω κι εγώ. Δικό σου είναι όλο. Πάει ο σεβασμός. Δυστυχώς. Ο παππούς μου, όταν ερχόταν για να δει ότι πήγα στο σπίτι μου καλά, γιατί ήταν επιλογές κιόλας στους σεβασμούς, ερχόταν, έμπαινε στην αστική πίσω και όταν τον έβλεπαν τα παιδάκια, σηκωνόταν όλοι, σηκωνόταν να κάτσει ο παππούς. Τώρα αυτό, πουθενά. Πουθενά, πρέπει να πει στο αλλονό, κάνει λιγάκι παραπέρα μου σε μια πολυθρόνα μεγάλη για να καθίσεις ή να καθίσεις μια γριά. Αν δινόταν η δυνατότητα να το έκανες ή να μας πεις, τι θα άλλαζε στη σημερινή Ελλάδα? Το κράτος τώρα κάνει μεγάλες προσπάθειες να ανεβεί το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών ή ηλεκτρονικά ή έτσι ή αλλιώς. Πας σε δημόσιο υπάλληλο που ήταν παλιακός και είναι σαν ένα δικό το κτήμα. Σηκώνεται, πάει για να καπνίσει. Ούτε σου λέει μια στιγμή έρχομαι, σε βλέπει που μπορεί να είσαι ο μόνος μέσα και μέσα και να μην υπάρχει άλλος. Κουβεντιάζουν ή πολιτικά ή αυτό εκείνο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο την πατρίδα μας? Εγώ θεωρώ το γεγονός ότι μπήκαμε στην Ευρώπη και είμαστε πλήρη μέλη,
Αυτό είναι κάτι καλό. Δυστυχώς όμως η νοοτροπία των ντόπιων Ελλήνων παραμένει ντόπια ακόμη. Δεν κοιτάνε να δούνε πώς μπορούν να κάνουν ανταγωνισμό που χρειάζεται σε όλα, από την καλή του έννοια. Αλλά κοιτάνε πώς θα κάτσουν στο σπίτι να μου στείλει ο άλλος να φάω λεπτά ή θα μας δώσουν κονδύλια οι Ευρωπαίοι να φτιάξουμε τι εμείς. Μας έχουν ανάγκη. Εμείς τους έχουμε. Και τους βλαστήμα μου από πάνω. Δεν τρώγεται αυτό. Έτσι κάνουν αυτό που έλεγα προηγουμένως για το παράπονο που είχα. Σε στενοχωρεί που δεν παράγει η πατρίδα μας? Με στενοχωρεί πάρα πολύ που οπότε έρχομαι και βλέπω τόσο τουρισμό ο οποίος δεν το χρησιμοποιεί ο κόσμος για να πιει το αίμα, να το πούμε έτσι. Έρχεται ο τουρίστας να του προσφέρει και τούτο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Α, έρχεται, λέμε, φτάνει εμένα, φεύγουν. Τάκ, τέλει. Δηλαδή δουλεύει 3-4 μήνες με τον τουρισμό, κάτι πάει για γενίκη τον υπόλοιπο χρόνο. Υπάρχει ελπίδα? Αν υπάρχει ελπίδα, λέει, οι Έλληνες του εξωτερικού και τα παιδάκια που έρχονται εδώ και το κράτος του τούτο εδώ έπρεπε να κάνει αυτό, να βρίσκει μια κοινότητα φέτος, μια κοινότητα παραπέρα. Δεν να βάλουν όλα τα λεπτά, έτσι, και να κάνουν μερικές αυτές εκτρομές τα παιδιά να τα εμποτίζουν ελληνισμό. Ό,τι αυτό εννοεί, όχι με σύγχρονο τρόπο, εκείνα τα βασικά. Γιατί είναι και Αμερικανοί, οι οποίοι είναι το κάτι άλλο, είναι περισσότερο από φιλέλληνες. Τι συμβουλές θα δίνετε στα παιδιά και τα εγγόνια σας, κύριε Γιάννη? Το δύσκολο είναι ότι όσο ζω εγώ ή ο άλλος ο παππός ή οι άλλοι δύο οι παππούδες, δεν υπάρχει πρόβλημα διαδόσεως του ελληνικού, αυτό που λέγαμε, του στοιχείου. Άμα περάσουμε εμείς όμως, αυτά τα παιδιά, αφού θα τους δώσουμε την περιουσία, θέλουν να δεν θέλουν. Και εγώ προσωπικά όμως μιλάω, έτσι, δεν θέλω να συγκινήσω κανέναν, αλλά έφτιαξα το μνημείο μου εδώ, απλά και μόνο για να παρασύρω τον εγγονό μου, αν όχι το γιο μου, να έρχεται εδώ να ανάβει το καντελάκι μου μια φορά. Όποτε κάποιος αφνό. Αλλά να έρχεται εδώ όμως να πατάει το πόδι στην Ελλάδα. Εδώ Ελλάς. Τίποτα άλλο. Εδώ Ελλάς. Είναι πολλοί δεν το σκέφτονται έτσι. Λέει όπου γης και πατρίς. Διαφωνώ απολύτως και κάθετα. Μόνο μία είναι η πατρίδα. Μόνο μία. Μια έντονη στιγμή από τη ζωή σας, κύριε Γιάννη, που θα το θυμώσετε για πάντα. Η επιστροφή μου στο Μάραθο, ο παππούς μου, αυτή η έντονη, το flashback που λέτε, μου δείχνε πάντοτε, έβγανε ένα χαρτάκι, το είχε με σπάγκο, τυλιμμένο, από το σακάγια. Και μου λέει, εδώ παιδί μου να λες, το αλήγε, γιατί ήταν ταμεία στον Άγιο Ταξάρχη. Το βλέπω τούτο, είναι ο καθαρισμός, το όκαμα, μην μπει κανένας και ρατάς, ό,τι έλειπε ένα φράγκο λέει από μένα, θα τσέτρωγα, εντάξει, δεν το λέω εκείνο που είπε, έτσι, ότι εμείς είμαστε όλοι τούτο εδώ. Αυτό. Μου έμεινε για πάντα. Παιδί μου, να έχεις καθαρό μυαλό στην κοινωνία. Αυτό πρόσωπο στην κοινωνία. Για πάντα. Η ιστορία του κυρίου Γιάννη αποτελεί ένα πανίσχυρο μήνυμα για ανθρώπους όλων των ηλικιών και προελεύσεων. Η πείρα του ως μετανάστης μας διδάσκει ότι με αποφασιστικότητα και πίστη στον εαυτό μας, καθώς και αγάπη για την οικογένεια, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής μας. Κάθε επίσκεψή του στην πατρίδα αποτελεί μια αναμνηστική σύνδεση με τις ρίζες του και την κληρονομιά του. Η πορεία του από τη φτώχεια στην ευημερία δείχνει πως η προσπάθεια και η αποφασιστικότητα μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον μας, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, μπορούμε να εμπνευστούμε από την παράτορμη προσπάθεια του κυρίου Γιάννη να κατακτήσει τα όνειρά του. Η ιστορία του υπενθυμίζει να εκτιμούμε τις ευκαιρίες, να αγκαλιάζουμε τις αλλαγές και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αποφασιστικότητα και υπομονή. Πάνω απ' όλα μας διδάσκει να στεκόμαστε δυνατοί και ενωμένοι, υπερβαίνοντας τα σύνορα και τις διαφορές, όπως έκανε και ο ίδιος για να κτίσει τη ζωή του στην πατρίδα του, αλλά και στην αγκαλιά μιας νέας πατρίδας. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Γιάννη για τη συγκινητική αυτή συνέντευξη που είχαμε μαζί του σήμερα. Ελπίζουμε του χρόνου να ανταμώσουμε πάλι ξανά στη μητέρα πατρίδα. Αμήν.
Ευελπιστώ και εγώ το ίδιο. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.